Οι γονείς χαμογελούν. Η 18χρονη μητέρα είναι ασφαλής και το μωρό της που γεννήθηκε προώρα είναι στα χέρια των γιατρών στη μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών. Και οι δύο βρίσκονται στη ζωή χάρη στο διασώστη του ΕΚΑΒ που ξεγέννησε την προσφυγοπούλα από τη Συρία μέσα στο ασθενοφόρο. Άρχισα να βάλω ένα σεντόνι κάτω στην περιοχή για μήπως γεννηθεί το παιδί μέσα στο ασθενοφόρο και τελικά αυτό έγινε μετά από 5 λεπτά και έβγαλα με το ένα χέρι μου τα λόχια, τα υγρά από το πρόσωπό του να μπορεί να αναπνεύσει το παιδί και να κλάψει. Όταν το παιδί έκλαψε, εγώ εκείνη την ώρα εντάξει αισθάνομαι πιο καλύτερα γιατί πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου κλήθηκε να μεταφέρει την έγκυο εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Είχε αφόρητους πόνους, αν και βρισκόταν μόλις τον έκτο μήνα της κοίησης. Όπως είπε ο διασώστης στην εκπομπή Αλφα Ρεπορτάζ, οι σκηνές που διαδραματίστηκαν μέσα στο όχημα ήταν συγκλονιστικές. Ο άντρας και η κοπέλα που ήταν σαν... γονάτισαν κάτω στο πάτωμα του ασθενοφόρου και άρχισαν να προσέχονται εκεί που πιστεύουν μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Baby small, food no, money no, come problem. Το αγόρι που ήρθε στη ζωή έχει βάρος μόλις 1200 γραμμάρια και οι γιατροί το οδήγησαν αμέσως σε θερμοκοιτίδα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών στο νοσοκομείο του Ρίο.